ΑΕΚ πέτυχαν η Χόφλαν στο 81 και ο Νεαρός Μητίδης στο 85. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Εκτελεί ο Βέντερ. Συρτά η μπάλα, καταλήγει στην αγκαλιά του Αλεξάνδερ Νέγκρη. Δεύτερο απανωτό κόρνερ υπέρ της ομάδας της Λάρνακας. Είναι καλή εκτέλεση κεφαλιά που γίνεται από κοντά τον Χόφλαν. Μακρινή πάσα με στόχο τον Όπερ που κατεβάζει στον Πρίσο. Έτοιμος για το σουτ, θα το πραγματοποιήσει ο Χρυσοστόμου. Θα πέσει και θα μαζέψει. Σέγγελ δίνει ύψος στην μπάλα. Βγαίνει ο Χρυσοστόμου. Χάνει την μπάλα ο Kingsley. Όχι, δεν θα καταλήξει στα δίκτυα. Ο Εστονός κάνει κίνηση, θα προτιμήσει τον Καμερουνέζο. Επιχειρεί την σέντρα. Ο Φαντάικ πήγε για την κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε στον Kingsley. Το σουτ από πολύ μακριά. Δυνατό με ένα στοχοδέ. Λίνσεν επιχειρεί το σουτ. Άστοχο και αυτό. Στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά από τον Πρίσο. Παρά δεν απομακρύνεται. Φτάνει στον Χόφλαντ. Επιχειρεί το σουτ. Διώχνει ο Παρούν. Ο Πρίσο. Ο Παρούν ξανά. Πρίσο ανάμεσα σε δύο παίκτες του Ερμή. Φαντάικ ανοίγει παιχνίδι στον Μαρκάσα. Νέα σέντρα στην περιοχή του Χρυσοστόμου. Αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Εδώ βλέπουμε ξανά η κεφαλιά από τον Πρίσο. Δεν υπάρχει χέρι. Και εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό στην Πέγια και τον Ντέρμπι μεταξύ της Ομόνιας και της Ανόρθωσης. Ο Βέντερ θα βρει τον Ζωιάνο. Είχε χώρο, δεν έκανε καλά το σούτ όμως. Περιμένει ο Όπερ, ο Κόντε και ο Kingsley. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Όπερ, η απόκρουση από τον Χρυσοστόμου, διπλή. Ο Ερμής με προϋποθέσεις, με τρεις παίκτες να συμμετέχουν στην επιθετική του προσπάθεια. Και τον Βέντερ να ξεχύνεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ζωιάνο να επιχειρεί το σουτ. Αποκρούει ο Νέγκρη, ο Φαμπίνιο δεν μπορεί. Σέγγελ κάνει λάθος εδώ. Για να δούμε ο Βέντερ αν θα το υποφεληθεί. Θα γυρίσει στον Ζωιάνο που είναι μόνος. 1-0 ο Ερμής. Ανοίγει το σκορ με τον πρώτο του σκόρερ. Και τον καλύτερο του παίχτη, τον Βραζιλιάνο, τον Βέντερ να είναι ο δημιουργός. Παίρνει την μπάλα μόνος, περιμένει απέναντι ο Ζωιάνο. Θα του γυρίσει την μπάλα. Τραγικό το λάθος από τον Σέγγελ. Χόφλαντ και Φαντάικ, για να δούμε. Αγωνία. Εκτελεί ο Χόφλαντ. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Ο Χόφλαντ, ο Ολλανδός, δίνει την λύση. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν. Ανακούφιση στις εξέδρες. Ο Χόφλαντ εδώ, κοιτάξτε, εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Λαμπρόπουλος θα βρει τον Πρίσο μέσα στην περιοχή, σέντρα απέναντι. Στο δεύτερο δοκάρι το σουτ, γκολ η ΑΕΚ με τον νεαρό τον Μητίδη. Κοιτάξτε τον Κάνεν πώς πανηγυρίζει. Αυτή η ομάδα έχει κάνει απίστευτες ανατροπές στο φετινό πρωτάθλημα. Οι αλλαγές του Κάνεν λειτουργούν και πάλι. Το δεύτερο δοκάρι είναι που περιμένει ο νεαρός ο Μητίδης. Θα πιάσει ένα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στο βάθος της εστίας. Και το 2-1 είναι γεγονός. Εδώ βγάζει κίτρινη κάρτα ο διαιτητής και μετά βγάζει κόκκινη. Σας είχα πει όμως νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι ο Λίνσεν δεν ήταν από τους παίκτες που είχαν κιτρινιστεί. Έκανε λάθος ο κύριος Παναγή. Θα περάσει δεξιά στον Πρίσο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Καμερουνέζου. Επιχειρεί το σουτ. Ο Θεοφίλου, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που είδαν κίτρινη κάρτα όταν αγωνιζόταν νωρίτερα. Και δεύτερη κίτρινη στον Θεοφίλου, κόκκινη κάρτα.